Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι Παρασκευή και 13 Μαρτίου. Εδώ είμαστε για να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. 90 λεπτά κάλυμνος, 90 λεπτά ενημέρωσης. Μια πολύ όμορφη μέρα στην περιοχή μας. Έτσι μας ανεβάζει το ηθικό για όλα αυτά τα οποία θα θέλαμε να ήταν η καθημερινότητα και οι συνήθειές μας. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, λόγω των τελευταίων γεγονότων και λόγω του απρόσμενου κορονοϊού, όλα κάπως αλλάζουν. Όμως αυτό δεν πάει να πει ότι δεν πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και να αντιμετωπίζουμε και να τηρούμε όλα τα μέτρα. Αλήθεια, εσείς θα τηρείτε? Έχετε δηλαδή τα παιδιά φροντίσει να τα απασχολήσετε με διάφορα παιχνίδια, ταινίες, βιβλία στο σπίτι, έτσι ώστε να μην γυρνάνε άσκοπα κάτω στις πλατείες και να αλλάζουν το σκηνικό για το οποίο έκλεισαν τα σχολεία. Γιατί τα σχολεία έκλεισαν όχι λόγω διακοπών του Πάσχα, έκλεισαν για να προστατέψουμε την υγεία των παιδιών και των μεγαλύτερων, για να γίνουν απολυμάνσεις, για να μπορέσουμε να κρατηθούμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, μια που, όπως ξέρετε, ήδη οι πρώτοι τουρίστες, αλλά και αυτοί που θέλουν να μετακινηθούν, να νιώθουν περισσότερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Εγρήκορση, αγαπητοί μου φίλοι, και επαγρύπνηση και όλα αυτά τα μέτρα για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Θέλω να σας πω ότι θα ξεκινήσουμε με την τελετή, την όμορφη αφής της Ολυμπιακής Φλόγας που ξεκίνησε από την αρχαία Ολυμπία. Ένα πολύ μικρό θα δείξουμε σε λίγο, που πήγαν εκεί όμορφα με την φλόγα στο σπίτι του Κώστα Τσικλητήριου, του Ολυμπιονίκη. Εξού και τα τελευταία χρόνια γινόντουσαν τα τσικλητήρια. Και αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ στα δικά μας για να δούμε αυτό το μέτρο που είχε ανακοινωθεί πριν από ένα δίμηνο περίπου γύρω από τον έλεγχο των τετραγωνικών μέτρων με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Έσπευσε ο κόσμος να τα αποκριθεί? Πήγαν όλα καλά? Υπάρχει ικανοποίηση? Υπάρχει πραγματικά μεγάλη ικανοποίηση και είναι κάτι που το σχολιάζει και το δηλώνει στην κάμερα του Αιγαίου TV ο αντιδήμαρχος Καλλιμνίων, κ. Ηλίας Τσέρος, ο οποίος ήταν, αν θυμάστε και τότε, ένας εκ των τριών στην πρώτη συνέντευξη που δόθηκε για το συγκεκριμένο θέμα. Δήμαρχος Καλλιμνίων, Ηλίας Τσέρος και Άννα Βάλα Μουσελή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θέλω να σας πω ότι 1.900 άτομα και παροχές βρέθηκαν εκεί για να τακτοποιήσουν το θέμα τους χωρίς πρόστιμα. Το σημαντικότερο είναι όμως ότι υπήρξε παράταση. Πείτε το και επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση με το θέμα της λήψης μέτρων των κορονοϊών και όχι των πολλών συναθρήσεων. Πείτε το ό,τι και αν είναι, για να προλάβουν ίσως και σε άλλες περιοχές που μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλη ανταπόκριση όσο στην Κάλυμνο. Πάντως, τώρα η παράταση είναι μέχρι 30 Ιουνίου. Μην σπεύσετε λοιπόν να τρέξετε τώρα που τα πράγματα είναι έτσι γύρω από αυτόν το επίπεδο της πρόληψης και της αντιμετώπισης του κορονοϊού. Μπορείτε να πάτε μετά το Πάσχα, άνετα και χαλαρά και να διεκπαιρεώσετε και τότε το όλο θέμα σας. Επίσης, για τα μέτρα πρόληψης και απολύμανσης και προστασίας και οδηγίες και συμβουλές, μας γνωστοποιεί και μας σχολιάζει μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε και για το θέμα αυτό ο κύριος Ηλίας Τσέρος. Και βέβαια, αγαπητοί μου φίλοι, η απομάκρυση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, αυτοκινήτων, γιοταχή από πάρα πολλά σημεία, δρόμους, πάρκινγκ, τουριστικές περιοχές από τη Δημοτική Αρχή. Ένα θέμα το οποίο είχε από προεκλογικά δεσμευτεί και υποσχεθεί ο κύριος Αντιδήμαρχος Παντελής Ζωήδης. Προσπάθησε να βρει το κατάλληλο οικόπεδο που να μπορέσει να χωρέσει όσο το δυνατόν περισσότερα εξ αυτών. Βρέθηκε, μπορεί και μέχρι 80 περίπου οχήματα να φιλοξενήσει, έως ότου πάρουν βεβαίως όλα αυτά τον τελικό τους δρόμο. Και από εκεί και πέρα όλα αυτά ξεκίνησαν και είναι πλέον εν εξελίξη. Και βέβαια, μετά το φωτογραφικό υλικό που είδαμε της καλλιμιάς γυναίκας, του παρελθόντος, της δυναμικής καλλιμιάς γυναίκας, θα δούμε και τα αντικείμενα που την αφορούν μέσα από φωτογραφικό υλικό, μέσα από στέφανα γάμου, μέσα από χίλια δυο σεντόνια, μαξιλαροθήκες ύπνου κτλ. Πολλά αντικείμενα, χρηστικά. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Μιχάλη Κυράνη, τον Νικόλα Κουτελά και τη Μαρία Μακρυλού. Όλα λοιπόν αυτά στη σημερινή μας ατζέντα. Πάμε να δούμε, Γιώργο, λίγο από την αφή φλόγας, την Ολυμπιακή Φλόγα, εκεί στο σπίτι του Ολυμπιονίκη,
Κώστα Τσικλητήρα που έφτασαν σιγά σιγά. Ήταν πολύ ωραία εκείνη η στιγμή και αυτό ακριβώς είδα. Όπου όπως βλέπετε η κοπέλα ανέβηκε με τη δάδα και στάθηκε μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του. Και εκεί βεβαίως οι βιντεοσκοπήσεις, όπως καταλαβαίνετε, οι φωτογραφίες κτλ. Όμορφες στιγμές, όπως βέβαια και όλες αυτές που ήδη έχουμε δει, έτσι ήταν οι πιο κοινές που είδαμε στην αρχαία Ολυμπία με την όλη διαδικασία. Και βέβαια τον γνωστό ηθοποιό και μέσα από τον Λεωνίδα της Σπάρτης να είναι εκεί για να συμμετάσχει σε όλα αυτά. Επίσης, μετά το πέρασμα στην Καλαμάτα και η διανυκτέρευση που έγινε εκεί της Φλόγας. Και το ταξίδι μόλις άρχισε. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, έτσι. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που στάθηκε εκεί μπροστά στις κολόνες και τώρα κατεβαίνει να φωτογραφηθούν και να δουν όλα αυτά που πρέπει. Εδώ που γεννήθηκαν, εδώ που ήταν το μεγάλο αυτό ξεκίνημα. Πολύ όμορφες στιγμές και εικόνες. Θα ανέβει τώρα για να ανάψει και εδώ ψηλά την μεγάλη φλόγα. Και συνεχίζεται λοιπόν, όπως είπαμε, το ταξίδι. Ας ελπίσουμε ότι θα περάσει ο καιρός, ότι θα ξεχαστούν όλα αυτά και ότι θα έχουμε τα λιγότερα κρούσματα που μπορούν στον τόπο μας, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Και θα μείνουν μόνο οι στιγμές που θα θέλαμε, όπως κάθε τέτοια περίοδο της ζωής μας, που νιώθουμε τόσο όμορφα ότι ήρθε η Άνοιξη, ότι έρχονται οι Πασχαλινές ημέρες, ότι έχουμε τόσα να βιώσουμε, φίλους, παιδιά, φοιτητές να υποδεχθούμε και να βιώσουμε το Πάσχα των Ελλήνων που είναι ένα και μοναδικό. Ελφχόμαστε λοιπόν και γι' αυτό τώρα που είναι η ενδεδειγμένη περίοδος, ένα μήνα και κάτι πριν, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ας στηρίσουμε τα μέτρα, ας κρατήσουμε τα παιδιά μας, όχι άσκοπες μετακινήσεις, ας μείνουμε στο σπίτι και αν υπάρχει κάποιο θέμα πυρετού ή βήχα ή δυσκολίας αναπνοής, αμέσως να ενημερώσουμε. Λοιπόν, ακριβώς αυτό πράξαμε κι εμείς, σε καθημερινή βάση θα σας λέμε ό,τι τελευταίο έχει γίνει. Θέλω να πω ότι μετά και τα όσα ανακοινώθηκαν χθες το βράδυ, και στον τόπο μας έκλεισαν και τα γυμναστήρια, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι και εκεί ένας χώρος που βρίσκεται κανείς, αγγίζει αντικείμενα, μηχανήματα, υδρώνει κτλ. Κτλ. Δεν χρειάζεται να σας τα πω. Οπότε, στο σημείο αυτό πάμε να δούμε για το άλλο θέμα που σας είπα, δηλαδή των τετραγωνικών μέτρων του σπιτιού μας, με τον έλεγχο του λογαριασμού της ΔΕΗ, να συμπίπτουν, να δούμε χωρίς πρόστιμο, με ένα πολύ πολύ μικρό ποσό, πώς ακριβώς όλα αυτά μπαίνουν σε μια νόμιμη και μόνιμη βάση. Όλα λοιπόν πήγαν καλά, 1.900 καταναλωτές και ιδιοκτήτες σπιτιών από την Κάλυμνο ανταποκρίθηκαν ήδη στο κάλεσμα αυτό που ήταν Ιανουάριος, Φεβρουάριος και σήμερα μέχρι 13 Μαρτίου. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο Αντιδήμαρχος επί των Οικονομικών κ. Ηλίας Τσέρος και αμέσως μετά πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Το μέτρο εξελίσσεται πολύ καλά, ο κόσμος το κατάλαβε, είδε ότι ωφελείται ο κόσμος, ότι δεν μπορεί να μην γίνει, γιατί η υπηρεσία από μόνη της μπορεί να μπαίνει μέσα και να βρίσκει τα στοιχεία. Ακριβώς. Ανταποκρίθηκε πλήρως, ήδη είμαστε περίπου 2.000 αιτήσεις. Τόσο πολλές, μπράβο. Και μάλιστα από αυτές οι 200 είναι με ηλεκτρονικό τρόπο και μάλιστα θα έλεγα στους φίλους μας, τους δημότες μας, να προτιμούν την ηλεκτρονική όσοι μπορούν. Όσοι ξέρουν. Ναι, και λοιπά. Μάλιστα τώρα με τα μέτρα του ιού, καλό είναι πριν ακόμα έρθουν εδώ για να κάνουν αίτηση, να κάνουν ένα τηλέφωνο στην κυρία Βαλά ή στην κυρία Μακρινού, που είναι στο αρμόδιο γραφείο, για να παίρνουν οδηγίες πώς μπορούν να αποφύγουν την κυκλοφορία. Βεβαίως. Δεν αποκλείται να εξυπηρετούνται. Χωρίς να μετακινηθούν. Χωρίς να έρθουν και να εκτίθεται σε κινδύνους. Βεβαίως. Και μάλιστα με την ευκαιρία αυτή που αφευθυνόμαστε σε όλους τους δημότες μας, αυτό να το κάνουν και για κάθε άλλου είδους υπηρεσία. Είτε αφορά ληξιαρχείο, είτε αφορά πιστοποιητικά, είτε αφορά οτιδήποτε. Καλό είναι να κάνουν ένα τηλέφωνο πρώτα στο Δήμο, να ανοιχνεύουν αν μπορούν να εξυπηρετηθούν εξ αποστάσεως. Μπορεί παραδείγματος χάρη να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό. Ακριβώς. Μπορεί ακόμα αν υπάρχουν δυσκολία στο σπίτι να του σταλεί και από το Δήμο. Δηλαδή η πρόθεσή μας είναι η εξυπηρέτηση και η εφαρμογή μέτρων
που να διευκολύνουν και τους δημότες και να τους προστατεύουν κιόλας. Επειδή λοιπόν υπάρχει ένα ήδη ικανοποιητικός αριθμός ανθρώπων που ανταποκρίθηκαν, δεν υπάρχει καμία πίεση να έρθουν τώρα, αφού το μέτρο πήγε μέχρι τέλος Ιουνίου. Ήδη με διάταξη έχει παραταθεί η προθεσμία μέχρι 36. Μάλιστα. Οπότε έχουν άνεση. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουν τελευταίες μέρες πάλι να δημιουργηθούν. Όχι, αλλά και το Μάιο να έρθουν. Αλλά όμως μπορούν με άνεση να ανταποκριθούν. Και όπως είπα προηγουμένως, τονίζω ιδιαίτερα αυτό, πρώτα επαφή τηλεφωνική με το αρμόδιο τμήμα, μήπως μπορούν να ξεπρετηθούν εξ αποστάσεως. Πολύ ωραία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος αμέσως ανταποκρίθηκε. Ο κόσμος χαιρόμαστε. Ανταποκρίθηκε, τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και αυτό διευκολύνει και εκείνους και την υπηρεσία. Βεβαίως, βεβαίως. Άλλωστε κύριε Δήμαρχε, κανένας δεν θα το απόφευγε αυτό το πράγμα, διότι μετά τη λήξη ο έλεγχος θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Μα μετά τις 31 Μαρτίου και το πρόστιμο θα ήταν. Η υπηρεσία από μόνη της θα το έκανε. Θα έμπαινε μέσα στο διαδίκτυο και θα τα έβρισκε μετά από το Ε9. Εννοείται ότι πάλι μπορεί να μπει από 1η Ιουλίου. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που θα έκανε από 1η Απριλίου θα το κάνει από 1η Ιουλίου. Υπάρχουν εκκρεμότητες, κυρία Κουκαίνη, ετών. Έτσι είναι. Που αυτά, αν υπολογιστεί πρόστιμο και επιβαρύνσεις, μαζεύεται αρκετά ποσά. Εκκρεμωτικά ποσά. Και δεν είναι καιρή για τέτοια μεγάλα ποσά. Δεν είναι καιρή για τέτοιες επιβαρύνσεις. Ενώ έτσι ήταν ένα μέτρο κυβερνητικό αυτό. Πολύ σωστό. Ένα μέτρο κυβερνητικό μέσα στις επιβαρύνσεις, ελάφρυνση επιβαρύνσεων, να είναι και αυτό. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε να εφησυχάσουμε τον κόσμο ότι δεν υπάρχει τίποτε, διότι μπορούν άνετα να έρθουν μετά το Πάσχα και να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους, να τηλεφωνούν πρώτα και καλή δύναμη και σε εσάς. Λέω λοιπόν ότι να χαιρετήσουμε πάλι τους φίλους τους δημότες μας, να πούμε ότι να μην αφήσουν να διαρρεύσει άπραχτος ο χρόνος. Βεβαίως. Αλλά με χαλαρότητα και με άνεση να επικοινωνούν πρώτα με το τμήμα και να προβαίνουν στις αιτήσεις τους.